ζήτησα να γυρίσει. Στην αρχή παρακάλεσα, μετά θύμωσα, το απέτησα. Και? Είναι ζευγάρι με την εγγονή μου, την Ξένια. Συγχαρητήρια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τις διαδικασίες της μήνυσης. Αρκετά περιμένω. Δεν είχα τη δύναμη όπως εσύ να επιλέξω αυτό που ήθελα. Το κάνεις να ακούγεται πάρα πολύ απλό. Διότι έχω κάνει λάθη, αφού αυτή είναι αλήθεια. Εσύ έχεις τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Πες μου τι θέλεις να κάνω. Προχώρα το. Η Ξένια, πατέρα, πρέπει να έχει παίξει κάποιο ρόλο στο χωρισμό των παιδιών. Και τα κορίτσια της παρέας το είχαν καταλάβει, το είχαν υποψιαστεί όλο αυτό. Όμως αυτό που έκαναν επηρέασε πολύ άσχημα τη ζωή μας. Και από αυτό το βάρος δεν μπορεί να τον απαλλάξει κανένας. Λυπάμαι. Πρέπει να πληρώσει κι αυτός. Συμφωνώ κι εγώ. Τα έχετε χάσει τελείως εδώ μέσα, μου φαίνεται. Chris, move your feet. And baby, I could transform your him to a me. I could change your life, make it so new. Make you never wanna go back to the old you. So rock. Μου το κλείσε. Έλα μωρέ Ντοριτάκι μου, μην κάνεις έτσι. Λογικό είναι και εγώ θα στο κλείνω αν ήμουν στη θέση του. Μην παράταγε σύξυλη στα δύσκολα. Τα θέλα και τα πάθα. Τώρα τι κάνω μου λες? Τίποτα, υπομονή. Και να σταματήσεις να είσαι έτσι στην τσίτα, δεν βγάζει πουθενά. Πρέπει να φύγω. Τι, όχι, όχι, πού πας, μείνε να πούμε μια κουβεντούλα. Δεν γίνεται, πρέπει να πάω στην τράπεζα να καταθέσω χρήματα για τον Νικόλα. Καλά. Αν μιλήσεις μαζί του που θα μιλήσεις, θα του πεις καμιά καλή κουβέντα και για μένα. Όχι, θα μετρήσει δηλαδή. Θα μετρήσει. Γιατί με ακούει. Αν δεν είστε να χωρίσει. Θα σου φέρω νέα. Εσύ. Άμα σου πω θα τρελαθείς. Μόλις έφτασα Πειραιά με το πρωινό. Ωραία. Μου έχεις λείψει κοριτσάρα μου, δεν φαντάζεσαι πόσο. Πότε θα σε δω? Μακάρι να μπορούσα και τώρα να σε δω, αλλά πρέπει να πάω στο γραφείο. Ποιο γραφείο, παρά το γραφείο. Δεν περνάς την πανσιόν? Κάνε λίγη υπομονή και θα τα πούμε αργότερα με την ησυχία μας. Σαν να με αποφεύγεις ξενάκι. Δεν αρχίσαμε καλά. Κάθε αρχή και δύσκολη, μωρό μου. Λοιπόν, βιάζομαι τώρα. Σε κλείνω, γεια. Όλα! Ολόκληρο το κουτί! Τα άγλεψε το βρωμοδίλι! Καλά, και πώς ήξερε για τα κοσμήματα, τη έχει μιλήσει? Ναι, ο ηλίθιος! Ο ξεμοραμένος! Ο ανόητος! Μην κάνεις έτσι, μην κάνεις έτσι! Πού να το φανταστείς κι εσύ? Τι να φανταστώ, φυσιογνωμιστής άνθρωπο της ψυχαναλύτης! Νάρα! Αν τα βράσω τα πτυχία μου! Έλα, μην κάνεις έτσι! Σου άρεσε η κοπέλα λίγο παραπάνω και τη ανοίχτηκε. Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Τι λες τώρα, δεν με βλέπει η μάνα από εκεί ψηλά και θα με βγει. Πουσουράδρολικε. Έχασα τις πολυτιμότερες αναμνήσεις. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Τα αναμνηστικά έχασες. Οι αναμνήσεις είναι εδώ μέσα. Τίποτα έχασα τις αναμνήσεις. Μόλις τελειώσετε από εδώ, θέλω να μου φέρετε κάποιες κούτες απ' έξω, ναι. Καλημέρα. Η πρότασή σου για τις αμοιβές του προσωπικού είναι εξωφρενική. Α, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Κομμένες ηρωνίες. Πάμε να στήσουμε δουλειά εδώ πέρα, δεν παίζουμε. Εσύ παίζεις, εσύ με τα νεύρα μας. Δηλαδή περιμένεις τα αλήθεια να δώσουμε αυτά τα χρήματα στους μάγειρες? Γιατί μας έχεις περάσει για ονάσιδες? Δεν φτάνει που πληρώνουμε σε ένα χρυσό. Ωραία, λοιπόν. Άκουσε με προσεκτικά. Εγώ δουλεύω πάντα με τους καλύτερους και νομίζω ότι η πρότασή μου για τις αμοιβές του προσωπικού δεν είναι δάκε τόσο υπερβολική. Οπωσδήποτε. Κι εγώ είμαι ο Πάπας. Α, γι' αυτό νομίζεις ότι έχεις το αλάθητο, ε. Ωραία, θα το πω μία φορά για να τελειώνουμε. Κομμένες ηρωνίες. Ωραία. Και εγώ θα το πω άλλη μία για να συνονιθούμε καλύτερα. Θέλω το προσωπικό και οι συνεργάτες μου να είναι ευχαριστημένοι με τις αμοιβές τους.
Το κατάλαβες αυτό? Ευχαριστημένη, δεν είπα εγώ το αντίθετο. Αλλά έτσι όπως πάμε, σε λίγο θα παίρνουν μεγαλύτερο μισθό και από μένα. Λοιπόν, εντάξει, μην το ζαλίζουμε άλλο. Δεν ξέρεις τι πιάτσα, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Άστο. Πρόσεχε πώς μου μιλάς, γιατί η διαχείριση αυτού του μαγαζιού βρίσκεται στα χέρια μου. Έχω λόγο εδώ μέσα και μάλιστα τον τελευταίο. Ωραία, εντάξει. Πάω πάσου. Μπορείς να φέρεις όποιον θέλεις εσύ. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Ειλικρινά. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ψάξεις και για καινούριο σεφ. Γεια. Καλημέρα. Γεια σου Κώστα. Έφερες τις προτάσεις για το μενού? Ναι, τις έφερα και τις παίρνω πάλι τις. Πού πας? Πάω σπίτι μου. Παρατού. Σε παρακαλώ, Χάρη, μην είναι. Νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα να μάθω τι έγινε. Ωραία, εντάξει, θα σου πω. Αυτή τη φορά διαφωνήσαμε για τις αμοιβές του προσωπικού της κουζίνας. Ακριβώς, γιατί είναι εξωφρενικές. Εγκρίνεται. Τι έκανε, λέει, τρελάθηκες. Θέλεις να ρίξουμε το μαγαζί έξω πριν καν ανοίξουμε? Έτσι είναι αυτά, κοριτσάκι μου. Ο κόσμος έρχεται στο ρεστοράν για να φάει καλά. Και τα προσεγμένα φαγητά δεν φυτρώνουνε. Ούτε και τα λεφτά φυτρώνουν. Άσε να ξέρω καλύτερα από σένα για το budget και μη δυσκολεύεις άλλο τη δουλειά μου. Καλά, σας αφήνω. Μην πείτε όμως ότι δεν σας προειδοποίησα. Λοιπόν, Κώστα, ειλικρινά είμαι σε δύσκολη θέση, αλλά πρέπει να σου το πω. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μην δίνει σημασία. Θα τις περάσει. Εντάξει, θα τις περάσει. Να ξέρεις όμως ότι κάθομαι μόνο για σένα. Εντάξει. Εδώ. Είπαμε. Δεν αντέχω να περιμένω. Δεν πρέπει να μας δει κανείς. Τι είπε, θα σε πάρω εγώ αργότερα. Δεν θα με ξεφορτωθείς πριν μάθω γιατί μου κάνεις νερά. Εγώ. Πας καλά. Πασάπια. Τόσο καιρό λείπω και αντί να έρθεις να με αγκαλιάσεις, μέχρι το περίμενε. Τι τρέχει. Είναι κανένας γκόμενος στη μέση. Τι βλακή είστε αυτός τώρα. Άντε πήγαινε και θα έρθω αργότερα να σε βρω. Να σου αποδείξω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα μεταξύ μας. Το εργαλείο. Πού το οικονόμησες? Είναι δώρο της γιαγιάς μου, σου είπα. Άντε, πήγαινε τώρα. Δεν θα φύγω έτσι. Τι θες, αγόρι μου? Λίγο από τα χιλάκια σου. Είσαι τρελός. Τρελός είμαι και παλαβός είμαι για σένα. Μπορεί να μας δει κανείς. Νομίζω ότι με νοιάζει. Καθόλου δεν με νοιάζει. Δεν μπορείς να εμφανίσεις όποτε θέλεις. Δεν γίνεται αυτό. Τόσο δύσκολο σου είναι να το καταλάβεις. Άσε τα πολλά τα λόγια και πες μου πότε θα βρεθούμε. Δεν αντέχω άλλες δικαιολογίες. Ωραία, θα έρθω το βράδυ από πανσιόν. Αν δεν πήγαινε τώρα να μας δει κανείς. Θα έρθεις έτσι. Ναι, σου είπα. Φεύγω. Έλα, ελπιδάκι μου, πες μου ότι έχουμε ευχάριστα, δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Λοιπόν, μόλις σου έβαλα τα χρήματα στην τράπεζα, μπορείς να τα πάρεις ακόμη και τώρα. Σε ευχαριστώ πραγματικά, δεν ξέρω πώς θα σου το ξεχρεώσω. Ωραία, θέλω μια χάρη. Ό,τι θέλεις, πραγματικά ό,τι θέλεις. Εκτός βέβαια, αν έχει να κάνει με την κολλητή σου. Για αυτήν δεν σηκώνω κουβέντα. Νικόλα μου, σε παρακαλώ, πραγματικά είναι πολύ χάλια. Τίποτα δεν έχει πάθει, τόσο χοντρό πετσί είναι. Γι' αυτό της έκλεισε το τηλέφωνο το πρωί. Δεν κατάλαβα. Είδε και σου έκανε παραπονάκι η κυρία. Όχι, ήμουνα μπροστά όταν της το έκλεισες. Νικόλα, το έχει μετανιώσει, σου λέω είναι χάλια. Ναι, και εγώ μετάνιωσα που την πήρα μαζί μου. Γιατί βλέπεις την Ντορίτα είναι τόσο εγωίστρια που μόνο για τα πανηγύρια είναι. Να σου πω, μη λες τώρα τέτοια. Η Ντορίτα σου έχει συμπαρασταθεί πάρα πολλές φορές. Εξαιτίας της πήρες μέρος στο τηλεπαιχνίδι. Ναι, ελπιδάκι μου. Και εγώ γι' αυτό ήθελα να έρθει να περάσουμε εδώ πέρα ένα τριήμερο χάρμα. Αλλά όπως αποδείχθηκε, η φιλενάδος είναι μόνο για γάμους και γιορτές. Της μίλησες πολύ άσχημα. Λογικό δεν είναι.
Εξαιτίας της με κλέψανε. Επειδή είναι ανεύθυνη και παρτάλη. Έλα βρε Νικόλα μου, δεν το έκανε επίτηδες. Τώρα δηλαδή τι θες να μου πεις, ότι ήθελε εκείνη να σας κλέψουν. Λοιπόν, δώσ' της μια ευκαιρία να σου μιλήσει, να σου εξηγήσει τι έχει συμβεί. Το ότι με παράτησε στα δύσκολα, τα λέει όλα. Οπότε δεν σηκώνω κουβέντα. Έλα, είσαι νευριασμένος τώρα, γι' αυτό τα λες αυτά. Ηρέμησε και θα δούμε, έτσι. Όχι, όχι. Αντίθετα, είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος. Την έχω πάρει την απόφασή μου. Τελειώσαμε. Αυτό να πας να της πεις. Οριστικά. Καλημέρα. Τι ώρα κάνεις διάλειμμα? Τι είναι πάλι? Σκέφτηκα να πιούμε ένα καφέ κοντά στο γραφείο σου. Όπως παλιά. Δεν νομίζω. Ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε και προτιμώ να μην σε ξαναδώ. Καλά. Τότε δεν θα δεις αυτό που έχω να σου δώσω. Να μου δώσεις? Σαν τι? Α, όλα και όλα. Άμα θέλεις να δεις, να έρθεις. Τι είναι αυτό πάλι? Καινούριο κολπάκι? Καθόλου. Απλώς θέλω να δω την έκφρασή σου όταν το ανοίξεις. Τόσο κακό είναι αυτό? Δεν έχω χρόνο για παιχνίδια, Σωτήρη. Δεν θα σε καθυστερήσω καθόλου, το υπόσχομαι. Θα στο δώσω και θα φύγεις. Κατά τις 11. Καλά, θα περάσω. Αλλά δεν πρόκειται να μείνω, στο λέω να το ξέρεις. Μου αρκεί που θα σε δω. Αχ, αγαπούλα μου, τι πήγα και έκανα ο ανεγκέφαλος, ο ηλίθιος, τι ήθελα τώρα έρωτες στην ηλικία μου. Έλα, μην κάνεις έτσι. Την πάτησα σαν προτάρης, αγόρι μου. Σε αυτό έχεις δίκιο. Καλά, μπορείς να μου πεις πώς σου ήρθε να βάλεις στο σπίτι μας μια άγνωστη που γνώρισες μέσα από το ίντερνετ? Βρε, παιδάκι μου, νομίζω ότι μου πήγε το μυαλό μου. Λυπάμαι, θα σου το πω, αλλά το κόλπο είναι παλιό. Σε γοητεύουν, μπαίνουμε στο σπίτι σου και σε κλέβουν. Δεν φαινόταν τέτοιο άνθρωπο. Ήταν καλλιεργημένη. Είχε αέρα, είχε στυλ. Όχι, 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 όχι. Έπρεπε να το καταλάβω. Δηλαδή, συγγνώμη, τι ήθελες? Να γράφει εδώ, γεια σας, ήρθα να σας κλέψω? Σου άρεσε και την πάτησες, αυτό είναι. Μου έδινε αυτό που ήθελα εγώ. Αλλά πού ξέρει αυτή τι έψαχνα εγώ? Ήταν εκπαιδευμένη, φαίνεται. Και απ' την άλλη, είσαι το τέλειο θύμα. Ναι, τώρα για καλό μου το λες αυτό? Πατέρα, ήταν φυσιολογικό να θα αποθείς από μια τέτοια γυναίκα. Πόσο καιρό έχεις να βγεις ραντεβού? Όχι, ούτε που θυμάμαι. Επόμενο ήταν να παρασυρθείς. Ο καθένας στη θέση σου θα μπορούσε να το πάθει. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Το παράδειγμα το έχω εδώ μπροστά μου. Εσένα. Εσύ δεν κάνεις δηλαδή βλακίες στα ερωτικά σου? Στο να αλλάζεις κουβέντα, είσαι μαέστρος. Άδικο έχω. Αλλά αυτό δεν μου δίνει άφεση. Ήταν πολύ βαρύ αυτό που έκανα και δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Πατέρα, δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου. Έχεις αντιμετωπίσει πιο σοβαρά προβλήματα. Είναι σαν να πρόδωσα τη μνήμη της μητέρας σου και αυτό δεν αντιμετωπίζεται με τίποτα, αγόρι μου. Κάτι. Καλύτερα που δεν ήρθα να φάνε μαζί μας, γιατί θα μας χαλούσαν το κλίμα. Μια χαρά δεν περάσαμε με τη γιαγιά. Ναι, δεν λέω. Και τώρα θα περάσουμε καλύτερα. Καλύτερα. Για να δω. Σε βλέπω σήμερα, πώς και αυτό? Τι δηλαδή? Όπως κάθε μέρα είμαι. Δεν με ξαγελάς εμένα. Πρώτη φορά σε βλέπω έτσι. Μη μου πεις ότι είσαι ερωτευμένη. Εγώ? Μπα, ιδέα σου είναι. Παιδί μου, γιατί σηκώθηκες? Ξάπλωσα αμέσως. Μαμά, ηρέμησε, μια χαρά είμαι. Είσαι σίγουρος?
Άμα δεν ήμουν, δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε αυτό. Δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι που σε βλέπω έτσι διάθετο. Και εγώ χαίρομαι που σηκώθηκα από το κρεβάτι του, από μακριά δεν μπορώ να το βλέπω πραγματικά. Οκ. Okay. Καλά, θα σου κάνω να ξεμουδιάσει λίγο. Πάμε να καθίσουμε στην πισίνα. Έχει και έναν ήλιο σήμερα. Α, ωραία, τέλεια μέρα για βόλτα δηλαδή. Απ, μην παίρνει φορά. Μέχρι τον κήπο θα πάμε και μετά θα ελπίσω. Θα σε στεναχωρήσω, μανούλα μητέρα μου, αλλά έχω να κάνω κάτι δουλίτσες. Α, είναι νωρίς ακόμα. Δεν κάνει να κουράζεσαι. Θέλω να πάω να δω μερικούς φίλους μου. Και βασικά θέλω να πάω να δω την Τόνια. Εκείνη είσαι σίγουρος ότι θέλει να σε δει? Φάνη, περίμενε. Κάνεις λάθος να το ξέρεις. Από ό,τι έχω σημειώσει εδώ, γέννησε στο μαευτήριο Κυψέλη. Ιδιωτικό δεν είναι αυτό? Τότε είχε ακόμα λεφτά ο Ηλίας και επέμενε να πάμε εκεί. Ναι, βλέπεις, την πήγα σε ιδιωτικό γιατί νόμιζε ότι θα την προσέξω καλύτερα από το δημόσιο. Πού να φανταστώ. Αν ήσασταν στο δημόσιο νοσοκομείο, θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο? Ναι, ήμασταν τότε, δεν ξέραμε. Είχαμε ακόμα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Μήπως θυμάστε το όνομα του γιατρού ή της Μέας? Το γιατρό τον έλεγαν Ιακώβου, αλλά δεν ζει πια. Και της Μέας δεν μπορώ με τίποτα να το θυμηθώ. Έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Πρέπει όμως και κάποιος από αυτούς να ήταν εμπλεγμένος. Κάποιος θα τα πήρε χοντρά για να δηλώσει ότι το μωρό μας γεννήθηκε νεκρό. Θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή με όλους όσους ήταν παρόντες. Ναι, αλλά θα μιλήσουν. Αν εμπλέκονται σε όλη αυτή την υπόθεση, νομίζω ότι θα αρνηθούν τα πάντα. Με την τροπή που πάει να πάρει η υπόθεση, ίσως κάποιος αποφασίσει να μιλήσει για να μην βρεθεί και ο ίδιος μπλεγμένος. Σε αυτό ελπίζουμε κι εμείς. Αν βρεθεί έστω και ένας να καταθέσει εναντίον τους, τότε η υπόθεσή μας μπαίνει σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μαμά, ό,τι και να πεις, εγώ πρέπει να της μιλήσω. Κανονικά αυτή έπρεπε να έρθει να σε βρει. Όχι να τρέχεις εσύ. Άρον, Άρον, σηκώθηκες από το κρεβάτι. Πλάκα μου κάνεις, πριν λίγο χαιρόσου που με είδες όρθιο. Ναι, μέχρι που συνειδητοποίησα για ποιο λόγο είχες τέτοια πρεμούρα. Μόνο κακό σου κάνει αυτή η κοπέλα. Και ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν έρχεται εδώ να με δει. Εσύ φταίς, μαμά, αποκλειστικά. Λες βλακίες. Δεν σε αγαπάει. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτό επιτρέψε μου να μην το πιστέψω. Φάνη, περίμενε. Περίμενε! Αν δεν έχετε κάτι άλλο να μου πείτε, έχουμε τελειώσει. Δυστυχώς δεν σου είπαμε και πάρα πολλά. Τώρα μένει μόνο το ίδρυμα. Θα πάω να βρω την υπεύθυνη που παρέλαβε το βρέφος. Καλά, έχει πεθάνει και αυτή. Αλλά δεν μου λες. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπογράφονται κάποια χαρτιά? Κανονικά ναι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μπορεί η Καλυφατίδη να εμπόδισε να εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό. Ή να υπέγραψε με ψευτικό όνομα. Καλά, ναι, αυτό να μου πεις. Η μάνα μου είναι πολύ ικανή στο να παρακάμπτει τις νόμιμες διαδικασίες. Γι' αυτό σας λέω. Δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξη. Εσύ ο ίδιος παραδέχτηκες ότι δεν είναι ερωτευμένη μαζί σου. Μαμά, μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα δεν έχω να πω απολύτως τίποτα. Έχω όμως εγώ. Στα δύσκολα φαίνεται η αγάπη. Όταν τα πράγματα είναι ρόδινα, όλοι είμαστε καλοί και ερωτευμένοι. Δεν θέλω να μου το παίξει και φιλόσοφος. Και οι δυο μας ξέρουμε ποια είναι η στάση σας απέναντι στην Τόνια, εντάξει? Και είναι πάρα πολύ λογικό το κορίτσι να μην μπορεί να τα ανεχτεί. Άνοιξε τα μάτια σου, αγόρι μου. Όταν αγαπάς πραγματικά, δεν σε νοιάζει ούτε τι λένε οι άλλοι, ούτε τι κάνουν. Εντάξει, μαμά, οκ. Okay. Δεν με αγαπάει η Τόνια. Δεν νοιάζεται για μένα, με έχει διαγράψει. Εντάξει, είσαι ικανοποιημένη τώρα? Έχω για να σε προφυλάξω, το λέω. Μη σου πει τίποτα που δεν είσαι έτοιμος να ακούσεις. Δεν με ενδιαφέρει τι θα μου πει. Με ενδιαφέρει να μάθω την αλήθεια. Θέλω να ξέρω τι μου γίνεται. Γεια σου τώρα. Άκουσα, με Φανή. Όχι, εσύ θα με ακούσεις. Δεν είμαι το αδύναμο αγοράκι που θέλεις να πιστεύεις, το κατάλαβες? Ποτέ δεν ήμουνα. Συγγνώμη. Και μόνο που παρέδωσε το μωρό στο ίδρυμα, αυτό δεν είναι παράνομο? Θέλω να πω ότι ακόμα και αν ισχυρίστηκε πως η μάνα του πέθανε, δεν ήταν υποχρεωμένη να αναλάβει την κηδεμονία του. Δεν ήταν υποχρεωμένη να τα αναλάβει. Είχε κάθε δικαίωμα να το παραδώσει στο ίδρυμα. Δεν είναι και πολύ εύκολη υπόθεση τελικά. Δεν θέλω να τρέφετε ψευδεστήσεις. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Πρέπει να είστε πολύ παθιασμένοι για να την ξεκινήσετε. Έλα, κάθισε.
Είπες πως έχεις κάτι να μου δώσεις. Και το εννοούσα. Αλλά δώσ' μου δύο λεπτά. Θέλω να γίνει με τον τρόπο μου. Που λες, όπως έφευγα χθες από το νοσοκομείο, τι είδα σε μια βιτρίνα. Καθόταν εκεί στο κέντρο. Λες και με περίμενε. Είναι πολύ όμορφο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτά τα γαντάκια. Και αυτό το καπελάκι. Και κάτι ακόμα που μοιάζει με σακί. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι. Νυχτικάκι είναι, για να μπαίνουν εύκολα τα πόδια του. Και να το αλλάζει όταν κοιμάται. Σου αρέσουν? Πολύ. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί το κάνεις αυτό. Εμένα. Αυτά μου την είχαν στημένη και με περίμεναν. Σωτήρι. Καταλαβαίνω γιατί δεν με θέλεις. Επειδή δεν σου φέρνω λουλούδια, ενώ θα έπρεπε να φροντίζω για την πρίκα του μωρού μας. Έτσι, μπράβο. Χαμογέλα μου. Έλα μαζί μου, Τόνια. Και σου υπόσχομαι πως κάθε μέρα θα είναι έτσι. Μπορείς να σταματήσεις αυτά τα παιχνίδια. Ποια παιχνίδια? Φυσικό δεν είναι να θέλω να σε φροντίζω. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Είναι και αυτό ένα από τα κόλπα σου για να με τουμπάρεις. Λοιπόν, μην ανακατεύεις και το μωρό σε αυτό. Το μωρό είναι το παιδί μας. Και εσύ, και εσύ είσαι η αγάπη μου. Να μην με λες έτσι. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Δεν θέλω. Εκτός από τα κοσμήματα αφαιρέθηκε τίποτα άλλο? Όχι, μόνο τα κοσμήματα λείπουν. Μάλιστα. Επομένως έχουμε κλοπή κοσμημάτων από αλλοδαπή. Ονόματι? Ταμάρα. Ταμάρα. Ρωσίδα. Ουκρανέζα. Μάλιστα. Καλές είναι αυτές. Και πώς είπαμε ότι βρέθηκε εν λόγω κυρία στο σπίτι σας? Στο σπίτι ήρθε για... Είχε έρθει για φαγητό. Ναι. Την οποία ο καταγγέλων έβαλε στο σπίτι του σύμφωνα με τη θέλησή του. Για φαγητό, ε? Γιατί απογορεύεται, κύριε? Όχι, μπρος Θεού. Αν ήταν και ωραία γυναίκα... Καλή ήτανε. Δεν καταλαβαίνω που το πάτε, κύριε. Να, λέω, μια ωραία γυναίκα θα έπρεπε να σας υποψιάσει. Για ποιο λόγο ακριβώς? Εντάξει, τι άλλο θα μπορούσε να θέλει από έναν άντρα της ηλικίας σας? Αφού θέλεις και να μιλάμε και να βρισκόμαστε και να μοιραζόμαστε τα πάντα όπως παλιά. Απλά φοβάσαι, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Έτσι λες εσύ. Και εδώ που τα λέμε, δεν έχεις και άδικο με τον τρόπο που σου φέρθηκα. Σε ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Αυτό είναι άδικο όμως και για τους δυο μας. Και για τους τρεις μας δηλαδή. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ για να είμαστε χώρια. Όταν το καταλάβεις αυτό θα είμαστε ξανά ευτυχισμένοι. Ό,τι και να λες, δεν με πείθεις. Δεν σε θέλω κοντά μου. Έχουμε τελειώσει οριστικά. Ειλικρινά τώρα περιμένεις να σε πιστέψω. Η φωνή σου και τα μάτια σου μου δείχνουν άλλα. Φαντάζεσαι και πράγματα τώρα. Απλώς ερμηνεύω αυτά που βλέπω. Και επειδή είμαι πιο ψύχρωμος από σένα, τα ερμηνεύω σωστά. Το συμπέρασμά σου δηλαδή είναι ότι εγώ θέλω να γυρίσω, αλλά δεν το παραδέχομαι. Ακριβώς. Επειδή πληγώθηκε ο εγωισμός σου, γι' αυτό. Και με αυτή σου τη στάση, μας οδηγεί σε αδιέξοδο. Πιέζεις, Σωτήρη, με πιέζεις πολύ. Ούτε καν να σκεφτώ καθαρά δεν μπορώ πια. Κάνε το βήμα, Τόνια. Το ξέρω ότι δεν μπορείς να με βγάλεις από μέσα σου. Έστω και από αδυναμία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εγώ είπα αυτά που ήθελα να πω. Ελπίζω να κάνεις και εσύ κάτι για μας. Αυτό που δεν μου είπατε είναι πώς τη γνωρίσατε. Με το διαδίκτυο, ξέρετε, το ίντερνετ. Μπράβο. Τότε να μπούμε, να μας δείξετε και τη φωτογραφία της. Αν περιμένετε από μένα, εγώ δεν σκαμπάζω από αυτά τα πράγματα, κύριε. Και τότε πώς τα καταφέρατε? Η εγγονή μου μου τη βρήκε και μου την έδειξε. Πατέρα. Τότε να τη φέρουμε για κατάθεση. Σας παρακαλώ,
Για το όνομα του Θεού, δεν θα μπλέξουμε τώρα και το ανήλικο. Ναι, αλλά αυτό δεν το σκεφτήκατε όταν τη βάλατε να σας βρει γυναίκα. Δεν σας επιτρέπω, κύριε. Αρμόδιο πάντως για την περίπτωσή σας είναι το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μα για ποιο λόγο? Η κλοπή δεν έγινε μέσω ίντερνετ. Μπορεί. Αλλά η δράση της ψαρεύει τα θύματά της μέσω διαδικτύου. Επομένως πρέπει να τους ενημερώσουμε και να γίνει σχετική καταγγελία. Καταγγελία? Καταγγελία? Εγώ δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Άντε, πάμε να φύγουμε. Δεν τελειώσουν ποτέ από εδώ μέσα. Πάμε. Κάτσε, ρε παντά, κάτσε. Εσύ κανένας λες και δεν θέλεις να συλληφθεί. Σύνηθες φαινόμενο. Συμβαίνει σε πολλούς κυρίους. Γοητεύονται τόσο πολύ από αυτές που τους εξαπατούν, που τελικά ούτε και τις καταγγέλνουν. Έχουν δει εμένα τα μάτια μου. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, κύριε. Είμαι ψυχίατρος και ψυχαναλυτής. Στο λέω όμως, δεν κρατιέμαι. Σήμερα δεν κρατιέμαι. Θέλω να. Εντάξει. Λοιπόν, για να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, επειδή δεν έχουμε φωτογραφία της, μήπως μπορείτε να μας την περιγράψετε? Είναι κανονική. Όχι καμία νταρντάνα, μην φαντάζεστε. Κανονική. Με ωραία γαλανά μάτια, ζαφυρένια. Πρόσωπο καθαρό και ένα τρυφερό χαμόγελο. Ένα χαμόγελο τρυφερό. Πολύ τρυφερό, πολύ. Όμορφη γυναίκα, όμορφη. Δεν είμαι παράλογος. Μπορώ να καταλάβω το δίλημά σου. Ως ένα σημείο, βέβαια. Δηλαδή? Ας πούμε ότι επιλέγεις να μείνεις με το Φάνη επειδή σου συμπαραστάθηκε. Δεν είναι μόνο αυτό. Ό,τι κι αν είναι. Έχεις σκεφτεί ποτέ σου τι θα γίνει όταν σας βαρεθεί, εσένα και το μωρό? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί ο Φάνης δεν είναι. Ο Φάνης δεν είναι ο πατέρας του παιδιού σου. Αυτό τα λέει όλα. Ξέρω πολλούς φυσικούς πατεράδες που εγκατέλειψαν και τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους. Μερικοί μάλιστα πριν γεννηθούν. Ξέρεις πολύ καλά ότι κανείς δεν μπορεί να με αντικαταστήσει. Ποτέ. Σημασία έχει ποιος μεγαλώνει το παιδί. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Εγώ. Ξεχνάς ποιος με μεγάλωσε. Εσένα ο πατέρας σου πέθανε. Και η μητέρα σου δεν είχε τις επιλογές που έχεις εσύ. Έχεις σκεφτεί ποτέ? Τι θα πει στο παιδί όταν μεγαλώσει και αρχίσει και καταλαβαίνει? Πώς θα το εξηγήσεις ότι επέλεξες να ζήσεις με έναν ξένο και όχι με το φυσικό του πατέρα? Αυτό είναι καινούργιο επιχείρημα τώρα. Σου λέω πολύ απλά πως οι αποφάσεις που θα πάρεις τώρα είναι καθοριστικές για όλους μας. Φτάνει. Δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση. Τι έπαθες? Δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι. Θες γοναρό? Κάνει μια τροποποίηση στις τιμές και έχω προβλέψει τις καινούργιες ανατιμήσεις. Μπορείς, σε παρακαλώ, να αναλάβεις τα αντίγραφα για το αρχείο? Με τη Smile Cruises που βρισκόμαστε. Την έχω σχεδόν ολοκληρώσει. Αλήθεια? Θέλω να πω, δεν ήξερα ότι ήταν ανοιχτή σε προσφορές. Πριν δύο μέρες το μάθαμε. Το είπε κάποιος στο Μάνο μέσα από την εταιρεία. Πάλι καλά που διατηρήσεις τις επαφές σου. Συγχαρητήρια. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλος ο πελάτης. Μας έλειπε μια ναυτιλιακή. Αεροπορική έχουμε ήδη. Χάρη στο θηλυκό James Bond από εδώ. Θυμάστε το σοκ που πάθαμε όταν μας έφερε το μενού των ανταγωνιστών? Δεν ήταν και τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Αν χρειαζόταν θα το ξανά έκανα. Άλλη φορά. Αυτή η συνάντηση είναι για αύριο. Και η προσφορά είναι ήδη ολοκληρωμένη. Δεν θα χρειαστούμε τη βοήθειά σου αυτή τη φορά. Α, γιατί όχι. Η ξένια είναι πολύ καλή στις προσφορές. Έχει φρέσκες και αυθεντικές ιδέες. Εξάλλου, για να είναι πλήρης μια προσφορά, δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε ένα άτομο. Συμφωνώ. Γι' αυτό έχω αναθέσει τη δουλειά στον Κυριακίδη, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία από εταιρικές παρουσιάσεις. Συγγνώμη, αλλά για ποια εμπειρία μιλάς? Πόσο καιρό δουλεύει εδώ ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία τροφοδοσίας? Έλα τώρα, ξένια. Η ηλικία και οι σπουδές δεν αφήνουν περιθώρια σύγκρισης. Εμένα με συγχωρείτε. Αν χρειαστείτε κάτι περισσότερο από θελήματα, μπορείτε να με ξαναφωνάξετε. Πώς
ηρεμήσεις λίγο. Να πάψεις να βασανίζεσαι. Ανησυχώ για σένα. Δεν αντέχω άλλο. Νομίζω ότι θα τρελαθώ με όλη αυτή την πίεση. Θέλω να σου πω κάτι. Εντελώς εμπιστευτικά. Κανείς δεν το ξέρει ακόμα. Τι πράγμα. Υπάρχει περίπτωση να με πάρουν σε ένα μεγάλο ιατρικό κέντρο. Αυτό θα είναι πολύ καλό για σένα. Για μας. Ο μισθός μου θα αυξηθεί πάρα πολύ. Μη σου πω για τις προοπτικές που ανοίγονται. Δεν έχεις λόγο να ανησυχείς για τίποτα. Αχ, Σωτήρη. Εγώ εσένα ήθελα μόνο. Τίποτα άλλο. Φαντάσου όμως τώρα πόσο πιο καλά θα είναι τα πράγματα. Έχουμε τα πάντα για να είμαστε ευτυχισμένοι. Θα έχουμε την αγάπη μας, την άνεσή μας και ένα υπέροχο μωρό. Πώς φαίνεται. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο θα μπουν τα διαγράμματα που είχε ετοιμάσει ο Στάθης. Γιατί αρνήθηκε στη βοήθειά της? Ορίστε. Γιατί ξένιαλα. Γιατί ξαφνικά έγινες τόσο ψυχρός απέναντί της. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Έλα τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να παίξουμε κρυφτούλη. Μεγάλωσες πια. Εντάξει. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρυβόμαστε μεταξύ μας. Τι εννοείς με αυτό? Εννοώ ότι ξέρω για τον καυγά της Ξένιας με τη Βάσο. Αθελά μου ήμουν αμάρτυρας και ομολογώ ότι πολύ ξαφνιάστηκα με τη συμπεριφορά της εγγονής σου. Δεν θυμάμαι να σε διόρισα κριτή δικό μου ή της εγγονής μου. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το θέμα σου. Εσύ δηλαδή θεωρείς φυσιολογικό το πώς συμπεριφέρθηκε? Α, γι' αυτό δεν έφαγες μαζί μας εκείνο το βράδυ. Σοκαρίστηκες. Ακριβώς γι' αυτό. Αν φέρεται έτσι στη μητέρα της, φαντάσου πως θα φερθεί σε εμάς αύριο μεθαύριο. Μα δεν φταίει, Ξένια. Η άλλη κουβαλήθηκε εδώ ξαφνικά και άρχισε να την τραβολογάει για να γυρίσει πίσω. Έχει πολύ θράσος αυτή η γυναίκα. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Μητέρα είναι. Ύστερα από όλα αυτά που έχει τραβήξει, δικαιολογείται απολύτως. Ενώ η Ξένια τι δικαιολογία έχει? Καμία, δεν της χρειάζεται. Είναι ένας αποφασιστικός άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τι θέλει. Μάλιστα. Επίσης είναι μια ψυχρή υπολογίστρια. Εντάξει, ξέρω ότι δεν συμφωνείς μαζί μου. Κράτησε την όμως λίγο σε απόσταση, τουλάχιστον μέχρι να δούμε τι έχει στο κεφάλι της. Τις συμβουλές σου για τον εαυτό σου δεν μου χρειάζονται. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα λόγο να αμφιβάλλω για τα κίνητρα της εγγονής μου. Άσε που σε περίπτωση που μας κάνουν μήνυση είναι η μοναδική μας σύμμαχος. Ναι. Γι' αυτό σε παίζει και σε κάνει ό,τι θέλει. Θα ήθελα πολύ να το πιστέψω. Μπορείς να το ζήσεις, να το δεις μπροστά σου, τώρα, αρκεί να πεις το ναι. Πες το μου, σε παρακαλώ. Είναι το μόνο πράγμα που με κάνει ευτυχισμένο. Το ξέρα. Ήμουν σίγουρος. Πες μου το ναι, θέλω να τα ακούσω. Ευχαριστώ, μωρό μου. Θα κάνω τα πάντα για να σου το ξεπληρώσω. Και θα σε κάνω την πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο.